Σήμερα έγινε, κάλεσα, χθες το βράδυ κάλεσα τους επικεφαλής των παρατάξεων και για να τους ενημερώσω για το τι έχει συμβεί. Αλλά και για να ζητήσω την άποψή τους για το πώς βλέπουν να εξελίσσεται η υπόθεση και ποιες πιστεύουν να είναι οι κινήσεις μας στη συνέχεια. Και αφορμή για να γίνει η συνάντηση αυτή ήταν ένα χθεσινό δελτίο τύπου συγκεκριμένης παράταξης, η οποία είχε πολλές ανακρίβειες μέσα, κυρίως λόγω έλλειψης κακής ενημέρωσης, θέλω να πιστεύω, καλοπροαίρετα, και σε σχέση με την δική μου ατομική συμμετοχή σε αυτή την υπόθεση. Χαρακτηριστικά με καλούσε να πάψω να μένω αμέτωπος στην ιστορία αυτή. Δεν ήξεραν βέβαια, και προφανώς δεν ήξεραν γι' αυτό, ότι εγώ είμαι από την πρώτη στιγμή εδώ πέρα, ανέλαβα τις ευθύνες που έχω αναλάβει και είμαι παρόν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πολίτη, ακόμα και τις καταληψίες, μέσα στον χώρο του Δημαρχείου αυτές τις δύο μέρες. Στη συνέχεια τους ενημέρωσα για τις πρωτοβουλίες και την διαχείριση της κατάστασης μέχρι σήμερα. Ήταν προφανές μέσα ότι το σύνολο των επικεφαλής των εκπροσώπων συμφώνησαν με τους χειρισμούς που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Επίσης συμφωνήσαμε στο αυτονόητο, δηλαδή ότι θα πρέπει να δοθεί στην διάθεση των πολιτών της Κομοτηνής όσο είναι το συντομότερο το Δημαρχείο μας, διότι αυτό είναι και ο σκοπός της ύπαρξής του. Συμφωνήσαμε ότι στον βαθμό που οι καταληψίες δεν έχουν δημιουργήσει ζητήματα ούτε στις υποδομές και το κτίριο και τα μηχανήματα του Δήμου, ούτε στο προσωπικό του Δήμου, ούτε σε εμάς ως διοίκηση όλο αυτό το διάστημα, το αντίθετο θα έλεγα, σέβονται και το χώρο, σέβονται και εμάς. Και μετά την παρέμβαση και των εργαζομένων του Δήμου, που ήταν παρόντες, των εκπροσώπων των εργαζομένων του Δήμου, οι οποίοι δήλωσαν ακριβώς ότι δεν κινδυνεύουν, ούτε αισθάνθηκαν ποτέ απειλούμενοι, διότι είχε και αυτό και αυτή την αποστολή αυτή στην ανακοίνωση της συγκεκριμένης παράταξης, θεωρώ ότι λύθηκαν κάποιες παρανοήσεις και συμφωνήσαμε να εκδοθεί ένα κοινό κείμενο, το οποίο θα αναφέρεται στο πλαίσιο της κατάληψης, χωρίς να μπούμε στο πολιτικό περιεχόμενο, διότι εκεί είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να υπάρχει κάποια συμφωνία. Όλες οι παρατάξεις πριν της λαϊκής εισπύρωσης, εκπροσώπου της λαϊκής εισπύρωσης, η οποία θέλησε να μπει και το πολιτικό περιεχόμενο, αλλά βέβαια το πολιτικό περιεχόμενο το οποίο θέτει η λαϊκή εισπύρωση. Προφανώς δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Γι' αυτό οι υπόλοιπες παρατάξεις που αντιπροσωπεύουν όμως το 97% των δημοτών της πόλης, μας συμφωνήσαμε στην έγκριση ενός κοινού κειμένου, το οποίο ήδη συντάσσεται και θα σας συσταλεί τις επόμενες ώρες.